Μα τι έγινε, γιατί φωνάζανε? Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Α, τίποτα, τίποτα. Ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες και κάτι λουλούδια. Έγινε, όπως βλέπετε, εδώ μέσα μια ευγενική μάχη. Και ο Μάριο αναγκάστηκε να πετάξει έξω αυτούς τους απεργούς για να μην συμβούν και χειρότερα. Και τώρα? Τώρα θα την πληρώσει ο κακομοίρης ο Μάριο, αν δεν καταφέρει να τους ξεφύγει. Γιατί θα την πληρώσει ο Μάριο? Ήθελα να πω πως την πλήρωσε ο Μάριο, γιατί του κάνανε άνω κάτω το δωμάτιο. Τι θα κάνετε τώρα? Θα σας κρατήσω συντροφιά. Ξέρω πως με πειράζετε. Τι ώρα θα έρθει? Στις 3 ακριβώς. Γι' αυτό αφήστε με μόνο. Να σας πω κάτι, κύριε Λεόνε. Δεν κάνετε για Δον Ζουάν. Γιατί? Γιατί δεν ξέρετε να προσποιηθείτε. Και μπορεί να διαβάσει κανείς το πρόσωπό σας τι προσπαθείτε να κρύψετε και τι σκέφτεστε. Για φαντάσου. Μου λέτε την περιπέτειά σας με αυτή την κυρία? Ντρέπομαι να κάνω ορισμένες εκμυστηρεύσεις. Από τότε που είχα μάθει αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που είχατε σκαρώσει. Ποιος, εγώ? Ναι, ναι, ξεχάσατε εκείνο το βράδυ που περιμένετε όλη νύχτα τη φίλη μου και αυτή διασκέδαζε με έναν άλλον. Ω, μη θυμίζετε θλιβερά πράγματα. Είναι τρομερό να περιμένει κανείς κάποιον και να μην έρχεται. Θυμάμαι, χιόνιζε εκείνο το βράδυ. Ήμουνα στο Βαλεντίνο. Την περίμενα 3, 4, 5 ώρες. Είχα μαζί μου και ένα κιλό σοκολατάκια για να την περιποιηθώ. Από την απελπισία μου τα έφαγα όλα. Ναι, έτσι τα λέτε. Μα υποφέρατε. Από το κρύο. Από το κρύο που νιώθατε μέσα στην καρδιά. Εμένα μου λες. Ελάτε τώρα, μην κάνετε το σκληρό. Είμαι ή δεν είμαι φίλη σας? Αχ, αυτός ο έρωτας. Φτωχέ μου, Λεόνε. Την ξανάπαθες πάλι. Α, όχι. Ορκίστηκα να μην ερωτευτώ πια. Δύο πράγματα λάτρευα στη ζωή μου: τις γυναίκες και τις σοκολάτες. Τώρα λατρεύω μόνο τις σοκολάτες. Κι άμα με πιάνει ο ενθουσιασμός για καμιά γυναίκα, μπαίνω στο πρώτο ζαχαροπλαστείο που θα βρω μπροστά μου και δεν αφήνω σοκολάτα για σοκολάτα. Τρώγω τόσες, ώσπου μου έρχεται μετός. Και σήμερα, γιατί δεν πήγατε σήμερα να φάτε σοκολάτες? Α, ναι, καλά λες. Λεόνε, γιατί προσπαθείτε να μου πείτε κι εσείς ψέματα? Ξέρω πως αυτά που μου είπε ο Μάριο δεν ήταν αλήθεια. Στην αρχή έκανα πως τον πίστευα. Μα μετά τον ξέσκισα με τα νύχια μου. Θέλετε να ξεσχίσω κι εσάς? Όχι, 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 προς Θεού, Ντορίν, άκουσε με. Εσείς, κύριε Λεόνε, που κάποτε αγαπήσατε, εσείς που ξέρετε τι τρομερό πράγμα είναι η ζήλια, θέλετε να με κάνετε να υποφέρω? Ακούστε με, θα τη δούμε μαζί. Ασφαλώς είναι πιο όμορφη από μένα. Θα είναι πολύ πλούσια. Και ποιος ξέρει πόσα ωραία φορέματα θα έχει. Μα για όνομα του Θεού, όχι και πιο όμορφη από σένα, ούτε να το σκέφτεσαι. Αλήθεια? Τότε. Γιατί με απαντά? Η ποικιλία, κοριτσάκι μου, η ποικιλία. Η πολυτελής περιπέτεια. Μα εγώ θα πεθάνω. Βοηθήστε με εσείς. Και τι μπορώ να κάνω? Ο Μάριο θα με φάει ζωντανό. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Εσείς είστε ηλίθιος τόσο καλός. Αυτός ο Μάριο. Να σας το χρωστάω σε όλη μου τη ζωή το καλό που θα μου κάνετε. Γλυκούλη μου, μπουμπούκι μου, μην υποφέρεις έτσι. Δεν είναι αμαρτία. Μόνο αμαρτία, έγκλημα. Κρεμάλα του χρειάζεται. Τότε πηγαίνετε να τον βρείτε και να μην τον αφήσετε να γυρίσει σπίτι. Τι? Αστεία θα κάνουμε, ναι, τώρα. Ναι, θα του πείτε πως ήρθε ένας υπηρέτης και ακύρωσε το ραντεβού της. Δεν θα με πιστέψει. Θα σας πιστέψει. Και ύστερα. Τίποτα. Θα τα κανονίσω εγώ. Δεν πρόκειται να δημιουργήσω σκάνδαλο. Τι πας να με βάλεις να κάνω? Μια καλή πράξη. Να, θα σας δώσω ένα φιλί αν με βοηθήσετε. Δεν θέλω πληρωμή. Θα το κάνω από γενναιοδωρία. Ελάτε, πηγαίνετε, πηγαίνετε, είναι αργά. Α, για σταθείτε. Πώς τα έχουν συμφωνήσει, τι ώρα? Στις 3 αυτή θα ανεβεί επάνω. Ναι. Θα βρει την πόρτα μισάνοιχτη και θα μπει μέσα. Μισάνοιχτη την πόρτα? Ναι, έτσι δεν γίνεται, θεωρεί. Καλά, καλά. Πηγαίνετε τώρα, μην αργήσετε. Θα μου δώσεις εκείνο το φιλί που είπες? Αν δεν το θέλατε. Είπα έτσι, αδελφικό. Λάτε, να. Κάντε γρήγορα, μου. Κάντε. Δεν βλέπω μπροστά μου. Θαμπόθηκε το φως μου. Τι βλάκας αυτός ο Μάριο. Μπα, τι κάνεις εδώ, Ντορίνα? Τι εγκαταστασία είναι αυτή, τι συμβαίνει? Τίποτα. Ήρθαν οι φίλοι του γιατρού και κάνανε απεργία πάλι. Ξέρεις. Συνέχεια απεργία κάνουν αυτοί οι ευλογημένοι. Ναι, μα τώρα έχουν δίκιο. Ο γιατρός με παρακάλεσε να του τακτοποιήσω το δωμάτιό του ώσπου να πάει στο σταθμό. Εσύ πώς είσαι? Εγώ? Καλά. Πώς καλά? Αφού δεν πήγες στη δουλειά σου γιατί ήσουν άρρωστη. Ναι, πραγματικά δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί πονούσε το κεφάλι μου. Τώρα όμως είμαι καλύτερα. Με χρειάζεσαι? Όχι. Θα πάω στο χασάπι να αγοράσω λίγο κρέας. Εσύ να προσέχεις το σπίτι. Θα ήθελες λίγο βραστό κρέας? Βραστό? Ναι, για να πιεις λίγο ζουμάκι. Όλο βραστό, βραστό. Ναι, μα πήγαινε γρήγορα τώρα. Καλά, καλά, παιδί μου. Oh,
Δεν ήξερα πως... Το ξέρω, κυρία, πως δεν ζητούσατε εμένα, μα κάνει το ίδιο. Μα... τι κάνετε εκεί? Γιατί κλειδώσατε την πόρτα? Μην τρομάζετε, θα σας εξηγήσω αμέσως. Μα περάστε, καθίστε. Μη φοβάστε, κυρία, ο Μάριο απουσιάζει. Μα τότε δεν έχω θέση εδώ. Πρέπει να φύγω. Λείπει, γιατί του είπα πως ήρθε κάποιος υπηρέτης σας και ακύρωσε το ραντεβού σας. Τότε ανοίξτε μου και αφήστε με να φύγω. Με συγχωρείτε, αλλά πριν σας μιλήσω, η πόρτα δεν πρόκειται να ανοίξει. Λοιπόν, είμαι κόρη μιας γυναίκας που ενοικιάζει δωμάτια. Είμαι μοδίστρα στη λεωφόρο Βιτόριο Εμμανουέλε. Καλά. Αλλά τι θέλετε να μου πείτε με αυτά? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Μα για όνομα του Θεού, μη στέκεστε όρθια. Εγώ δεν θέλω να μάθω ούτε ποια είστε, ούτε τι κάνετε. Καλοσύνη σας. Ακούστε, κυρία μου, ακούστε. Πάνε 2 χρόνια που αγαπώ τον Μάριο και τώρα εξαιτίας σας δεν με αγαπά πια και θέλει να με εγκαταλείψει. Κοιτάξτε πόσα λουλούδια έχει κουβαλήσει για χατήρι σας. Εμένα όμως δεν μου πήρε ποτέ ούτε ένα ματσάκι βιολέτες εις Πάρμας. Για σας, δίχως άλλο, θα δανείστηκε λεπτά για να αγοράσει όλο αυτό το μπαξέ. Εγώ τουλάχιστον δεν το βάζω σε χρέη. Το ξέρετε πως είστε πολύ αυθάδης? Όχι, δεν το ξέρω. Πέστε μου, έρχεστε για πρώτη φορά εδώ? Τον αγαπάτε? Σας παρακαλώ και πάλι να με αφήσετε να φύγω. Αυτός χωρίς άλλο θα πρέπει να σας αγαπά. Είστε τόσο όμορφοι. Αφού κι εγώ μόλις σας είδα, ξέχασα λιγάκι το μίσος που σας είχα. Με τέτοια μάτια και τέτοιο φόρεμα και άρωμα. Ο Θεέ μου, πόσο άρωμα βάλατε σήμερα. Θα είχατε στο νου σας δίχως άλλο να μου τον πάρετε? Και του αρέσουν τα αρώματα. Εγώ αγόραζα τον Μπομπέια 1,5 λιρέτα τη σταγόνα. Μα εσείς μου σχοβολάτε. Ποιος ξέρει πόσο όμορφα επίθετα θα σας λέει. Και είναι τόσο χαριτωμένος. Γιατί θέλετε να μου τον πάρετε, κυρία? Τον αγαπώ πάρα πολύ και δεν έχω άλλη αγάπη παρά αυτόν. Είμαι ένα φτωχό σπουργητάκι που δεν μπορώ να τα βάλω μαζί σας. Ο Μάριο θα μείνει λίγο καιρό ακόμα στο Τωρίνο. Τι θα τον κάνετε έναν άντρα για 2 μήνες? Για 2 μήνες? Ναι, γιατί μετά θα φύγει από εδώ και όλα θα τελειώσουν. Τότε αν θέλετε σας δίνω την άδεια να τον πάρετε από πίσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συμφωνείτε? Αυτά, χρυσή μου, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Μα εσείς, κυρία, νίκετε σε μια κοινωνία γλεντζέδων και μπορείτε να σταματήσετε τους χτύπους της καρδιάς σας όπως ένα ρολόι. Και ύστερα ακούστε με τι σας λέω. Μην επιμένετε, θα απογοητευτείτε. Θα απογοητευθώ? Και γιατί? Εσείς ζείτε μέσα στην πολυτέλεια. Κολυμπάτε μέσα στις δαντέλες και τα μεταξωτά. Και θα σας έκανε πολύ κακή εντύπωση αν βλέπατε ένα ζευγάρι λαστιχένιες τυράντες. Μα τι λέτε? Λέω πως ο Μάριο δεν είναι κύριος και το ξέρω πολύ καλά. Τα κουστούμια του μπορεί να είναι κομψά, μα τα υπόλοιπα, πιστέψτε με, τα υπόλοιπα είναι για κλάματα. Η μαμά μου κάτι ξέρει που κάθε τόσο τον μπλένει και τον μπαλώνει. Σκεφτείτε πως φορεί κάτι άσπρες κάλτσες με μπαλώματα στις στέρνες, να Χριστός και Παναγία. Και ύστερα να σας πω, δεν φοράει μεταξωτά εσώρουχα, μόνο κάτι πάνινα σαν του παππού μου. Αν πείτε δά από τις βανέλες μου, Θεέ μου αν τις βλέπατε. Ενώ εσείς φαίνεστε να σαν πριγκιπέσα. Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνει, δεν κάνει για σας, πιστέψτε με. Αφήστε τον σε μένα, κυρία. Εμένα μου αρέσει έτσι γιατί τον αγαπώ. Γιατί τώρα και 2 χρόνια συνήθισα να τον βλέπω κάθε μέρα. Τον αγαπώ γιατί όλες οι φίλες μου έχουν το αγόρι τους και έτσι έχω κι εγώ το δικό μου. Το ξέρεις πως είσαι πολύ παράξενη κοπέλα. Κυρία, εσείς θα πρέπει να είστε πολύ καλοί. Ασφαλώς τα σαλόνια σας τα συχνάζουν αρκετοί νέοι καθώς πρέπει και πολύ σικ. Μα γιατί δεν διαλέγετε έναν από αυτούς? Γιατί θέλετε να μου πάρετε τον ερωτά μου? Πέστε μου γιατί. Μα τι κάνετε τώρα? Κλαίτε? Μα ελάτε. Θα σας τον αφήσω ολότελα δικό σας. Πηγαίνετε. Κι εγώ ξέρω πώς θα του μιλήσω. Είσαι ευχαριστημένη? Όχι, όχι, έτσι όχι. Αν ο Μάριος σας ξαναδεί πάει, πρέπει να μου υποσχεθείτε πως δεν θα τον ξαναδείτε. Δεν σας φαίνεται πως μου ζητάτε πολλά? Αχ, υποσχεθείτε μου. Σας έχω τόσο παρακαλέσει και εσείς δεν με λυπάστε ακόμα. Θέλετε να γίνω κακή? Προσέξτε, γιατί μπορεί να γίνω κακή. Μπα, τώρα έχουμε και απειλές. Αφήστε με να βγω έξω και ύστερα... Όχι, όχι, δεν σας ανοίγω. Εγώ διατάσω τούτη τη στιγμή. Θέλετε να μου πάρετε τον εραστή μου και σας προειδοποιώ. Αλλάξετε δρόμο, γιατί την αγάπη μου ξέρω και μόνη μου να την υπερασπίσω. Ακόμα και με το ξύλο αν χρειαστεί. Ναι, με το ξύλο. Το ενδιαφέρον το δικό σας δεν είναι παρά ένα καπρίτσιο, ενώ το δικό μου είναι λατρεία. Μάλιστα, κυρία, λατρεία. Μην κάνετε έτσι, Δεσποινής. Εγώ για χατήρι του θα μπορούσα να περπατήσω ξυπόλυτη πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Θα κάνα το παν. Μα πώς είναι δυνατόν?
Εγώ που δεν έλειψα από κοντά του ούτε λεπτό, δύο ολόκληρα χρόνια. Θα σας επιτρέψω να μου τον πάρετε έτσι, γιατί σας ήρθε το κέφι? Όχι, όχι, χίλιες φορές όχι. Να το ξέρετε πως δεν θα σας αφήσω να μου τον κλέψετε. Κλέφτρα. Μα γιατί δεν θέλετε να μου τον αφήσετε? Τα μάτια σας είναι γεμάτα γλύκα. Δεν μπορεί να είστε κακοί. Δεν είσαστε κακοί, κυρία. Θα μου τον αφήσετε? Τον αγαπώ τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ. Τι θα πουν οι φίλες μου? Πώς θα ζήσω χωρίς αυτόν? Τον αγαπάς λοιπόν τόσο πολύ? Ναι, τον αγαπώ τόσο. Όσο θα αγαπούσα και εσάς, αν τούτη τη στιγμή μου δίνατε την υπόσχεση πως δεν θα τον ξαναδείτε ποτέ πια. Αφού είναι έτσι, δεν θέλω να σας κάνω να υποφέρετε. Χρυσούλα μου! Και θα φύγετε αλήθεια από εδώ μακριά και δεν θα τον ξαναδείτε ποτέ πια. Ω, γλυκιά μου, γλυκιά μου! Και δεν θα μου τον κλέψετε. Μου το ορκίζεστε? Ναι, τρελούτσικο. Και εγώ που σας είπα τόσο άσχημα λόγια. Θα με συγχωρέσετε αν σας φιλήσω? Κυρία, τα λουλούδια αυτά ήταν όλα για σας. Πάρτε τα, είναι δικά σας. Γεια σου, Χαμίνη. Λεόνε, να ξέρεις πόσα είμαι ευτυχισμένη. Έφυγε, έφυγε και μου υποσχέθηκε, μου ορκίστηκε πως δεν θα τον ξαναδεί ποτέ πια. Μη χαίρεσαι, γιατί ο Μάριο είναι εδώ και έρχεται έξω φρενών. Τώρα θα ακούσεις. Οι συμμαθητές μας οι απεργοί τον κράτησαν μαζί τους και δεν τον άφησαν να φύγει γιατί τους διηγήθηκα την υπόθεση. Τώρα όμως αλίμονό μας. Μα εδώ είστε, ε! Oh. Μπράβο σας! Ώστε δεν είμαι εγώ αφεντικό στο σπίτι μου για να δεχτώ όποιον μ' αρέσει, ε! Παρά με απάτες και τεχνάσματα με στέλνετε μακριά. Για να πετάξετε εντωμεταξύ έξω αυτούς που έρχονται να με ζητήσουν. Μιλάς σε μένα? Μάλιστα, σε σένα μιλάω. Ακριβώς σε σένα τα λέω αυτά! Τι είπες και τι τις έκανες αυτές τις κυρίες, μπορείς να μου πεις? Τη συνάντησα και δεν γύρισε ούτε να με κοιτάξει. Σου απαγορεύω να ανακατώνεσαι στις δουλειές μου, το κατάλαβες? Βαρέθηκα πια, βαρέθηκα, βαρέθηκα! Ώστε εκεί το πας! Εγώ σε περίμενα εδώ ευτυχισμένη και χαρούμενη, ελπίζοντας πως θα με συγχωρούσες, γιατί θα είχες καταλάβει πως ό,τι έκανα, το έκανα γιατί σ' αγαπώ. Γιατί σ' αγαπούσα. Τώρα όμως πια δεν σ' αγαπώ. Και εγώ βαρέθηκα. Βαρέθηκα, ναι, βαρέθηκα. Δεν καταλαβαίνεις σε τι γελία θέση με έφερες και τι κακή εντύπωση έκανα? Δεν το καταλαβαίνεις, χοντροκέφαλη? Έλα τώρα, σταμάτα. Μην της μιλάς έτσι. Εσύ να μην μιλάς, ακούς? Να σκάσεις. Γιατί εσύ φταίς. Εσύ τα κάνεις όλα ηλίθιε. Γιατί δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας ηλίθιος. Αυτό είσαι, ένας ηλίθιος. Δεν τρέπεσαι τουλάχιστον να μιλάς? Δεν τρέπεσαι? Μα την έντραπε. Πάψε, σου είπα, και θα το μετανιώσεις. Θα καταλήξουμε πολύ άσχημα, στο λέω. Μα τι άσχημα, μωρέ, τι άσχημα? Νομίζεις πως είμαι η Ντορίνα που τα βάζει μαζί της επειδή έχει φουκαριάλα την ατυχία να σ' αγαπά? Αιώνες σου είπα να πάψεις. Δεν έχεις δίκιο να γίνεσαι βάναυσος. Σου το λέω και να το ξέρεις. Πάψε, γιατί διαφορετικά θα ξεχάσω τη φιλία που μας συνδέει και θα σε πετάξω έξω με τις κλωτσές. Ποιον θα πετάξεις έξω με τις κλωτσές? Εσένα θα πετάξεις έξω με τις κλωτσές. Μάριο, σε παρακαλώ. Μην με σκοτήσεις πια, κατάλαβες? Έξω από το σπίτι μου. Μη φωνάεις έτσι και δεν έγινε δάκε κανένα τρομερό κακό? Έγινε, κυρία μου, έγινε. Έγινε ότι δεν είμαι πια ο κύριος του σπιτιού μου. Έγινε ότι εσύ είσαι ένας άνανδρος και η Ντορίνα μια γλωσσού. Έγινε ότι θα φύγω από εδώ. Μάλιστα, θα φύγω, κατάλαβες? Σε μια ώρα θα στείλω έναν άνθρωπο να πάρει τα πράγματά μου. Ορίστε τι έγινε. Δεν πάβεις να μας παριστάνεις τον τρελό? Και πηγαίνετε, λέω εγώ, στο διάβολο όλοι σας και να με αφήσετε ήσυχο. Φεύγω να πάω να βρω αυτή την κυρία. Ντορίνα, μην του πεις τίποτα. Πηγαίνεις, Μάριο, στον επιμελητή του Πανεπιστημίου? Αμπά! Ήρθες και εδώ, αφού με κράτησες τόσες ώρες στο καφενείο. Ήρθαμε να συνειδητοποιήσουμε πως αφήσαμε απλήρωτο το λογαριασμό στο καφενείο για να τον πληρώσεις εσύ. Αυτό πάει πολύ, πάει πολύ. Πια φύγετε όλοι μπρος, έξω! Κάτσε, πηγαίνεις στον επιμελητή. Μα ποιο επιμελητή, ποιο επιμελητή? Φύγετε από εδώ, είπα. Πηγαίνετε να πληρώσετε, πηγαίνετε στο διάβολο, πηγαίνετε το ξέρεις πως είσαι ένας μεγάλος ηλίθιος. Ηλίθιος? Εγώ ηλίθιος? Θα σου δείξω εγώ τώρα ποιος είναι ηλίθιος. Κάδες μου. Λέωνε, βάλ τους απάνω-πάνω για να μην τσαλακωθούν. Mm. Να, βάλε και αυτά τα βιβλία εκεί μέσα. Δεν έλεγες πως θα τα πουλούσες? Προτιμώ να τα πάρω μαζί μου. Εξάλλου πόσα θα μου δίναν. Άστα καλύτερα.
Άστα να μου κρατάνε συντροφιά και να μου θυμίζουν τη φοιτητική μου ζωή. Βλέπω μου έγινες και συναισθηματικός. Για κοίταξε τι σχέδια και πόσες μουτζούρες έχουν. Είναι της Ντορίνας που την κρατούσα στα γόνατά μου άμα διάβαζα. Πραγματικά, της άρεσε να παίζει. Βλέπεις, είπες την αλήθεια. Να παίζει. Να παίζει με τον έρωτα. Ω, δεν έχεις δίκιο. Σ' αγαπούσες τα αλήθεια. Μπορεί. Ήτανε τόσο χαριτωμένη. Μα εγώ διαρωτώ με πώς τα κατάφερα και πήρα δίπλωμα. Εσύ το καταλαβαίνω. Αυτούς τους τελευταίους μήνες δεν ήσουν ερωτευμένος με την Ντορίνα και γι' αυτό διάβαζες στα σοβαρά. Ενώ εγώ. Τι ώρα φεύγεις? Αύριο το πρωί στις 9. Οι βαλίτσες μου είναι έτοιμες. Πόσο παράξενη είναι η ζωή. Περίμενα τόσο καιρό που να πάρω αυτό το δίπλωμα και τώρα είμαι δυστυχής. Αμ' εγώ είμαι σαν μελοθάνατος. Βγήκα από το πανεπιστήμιο με ένα βάρος στο στήθος. Ένιωθα πιο σοβαρός και πιο βλάκας. Γι' αυτό σε προειδοποιώ. Μην τους στείλεις όλους στον άλλο κόσμο όσους θα έρθουν να σε επισκεφθούν. Όχι, λέω. Ναι, άκουψε, λέω. Είσαι κακόκεφος, όπως είμαι κι εγώ. Όπως είμαστε όλοι μας. Η αναχώρησή μας, το ότι αφήνουμε το Τωρίνο, τους φίλους μας, τις συνήθειές μας, το ότι εγκαταλείπουμε την τόσο ξέγνιαση ως τώρα ζωή μας, για να αρχίσουμε μια άλλη όμοια με αυτή που κάνουμε χιλιάδες άνθρωποι, δεν μένει στο ίδιο μαγκανοπήγαδο. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι ευχάριστα. Σαν φοιτητές είμαστε λιγάκι έξω από τον κόσμο. Ίσως τα σύννεφα. Τώρα όμως. Αύριο φεύγω κι εγώ με τους γονείς μου που ήρθαν χτες. Τώρα έχουν βγει έξω. Πηγαίνουν, λέει, να μου αγοράσουν ένα δώρο για την επιτυχία μου. Το βαστάνε μυστικό και γι' αυτό το ξέρω. Φαντάζομαι τη χαρά τους. Α, σίγουρα. Είναι ευτυχείς γιατί θα με πάρουν μαζί τους στο χωριό. Και γιατί έχουν ένα γιο γιατρό. Έχε γεια, κολτσίνα. Εσείς ωραίες κοπέλες. Χρέη που δεν πληρώνονται ποτέ. Νυχτερινή περίπατη. Απεργίες. Φλερτ. Έχετε γεια, κυρίες ρομαντικές. Αντίο, μελαγχολίες. Αφήνω σ' όλα σας λίγο από την καρδιά μου. Ύστερα από λίγους μήνες, ο Λεόνε θα τα ξεσκονίσει και από τη στάχτη τους θα ξεφυτρώσει ένας γιατρός οξύθυμος, μπεκρούλιακας και τεμπέλης. Τεμπέλης. Θα άρχισε τουλάχιστον να με βρίσκεις. Βέβαια. Άμα θα κάνω το γαμήλιο ταξίδι μου με μια στρομπουλή κοπέλα. Θα παντρευτείς, Λεόνε. Εγώ. Όχι. Είναι οι δικοί μου που θέλουν να παντρευτώ. Και ασφαλώς θα μου έχουν έτοιμη την αρμονιαστική. Ύστερα καταλαβαίνεις, κάποια μέρα θα πρέπει να το κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα. Όλοι εκεί θα καταλήξουμε. Θα γίνουμε μπαμπάδες, βλοσιροί και γκρινιάριδες. Και τα παιδιά μας θα σκέφτονται για μας αυτό που σκεφτόμαστε εμείς για τους πατεράδες μας, κοιτάζοντάς τους. Μα πώς τα καταφέραν έτσι να ζήσουν μια ολόκληρη ζωή χωρίς κανένα υψηλό ιδανικό? Πάω να ανοίξω. Ω, να το σε τυχερό. Δικηγόρε μου. Γιατρέ μου. Α, βλέπω έτοιμος, ε. Ανοιχτές οι βαλίτσες, ρούχα ανακατωμένα και ύφος έτοιμο θανάτου. Για σένα που μένεις εδώ δεν είναι το ίδιο πράγμα με εμάς. Εσύ θα συνεχίσεις να ζεις και να απολαμβάνεις. Ενώ εμείς, για μας όλα θα είναι μαύρα και σκοτεινά. Όλα θα είναι όμοια και μονότονα. Τρομερά μονότονα. Ποιος θα το πίστευε, Κάρλο, πως θα περνούσε ο καιρός τόσο γρήγορα? Θυμάστε άμα πρωτογραφήκαμε? Εγώ που ερχόμουν από την επαρχία αξεύγαλτος, αδέξιος, δειλός. Γύριζα όλη τη νύχτα σε αυτή την ωραία πολιτεία και έβλεπα κατάπληκτο στα ζευγαράκια των ερωτευμένων να περπατούν πλάι μου. Και άκουγα τον ψήθυρο το λόγο τους και τον φιλιό τους. Μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι και σκεφτόμουν. Θεέ μου. Ύστερα από 1-2 χρόνια που θα έχω γνωρίσει το περιβάλλον και δεν θα είμαι πια νεοσύλλεκτος, τότε τα λέμε. Και τα χρόνια περάσανε και να είμαι τώρα έτοιμος πάλι να γυρίσω στην πληκτική επαρχία. Κάναμε όμως τρέλες, ε? Και τι δεν κάναμε? Λίγο έρωτα, λίγη χαρά και λίγη μελαγχολία. Για θυμηθείτε τα περιστατικά και τις καζούρες που είχαμε με τους καθηγητάς. Για θυμηθείτε. Η νιώτη μας. Αλήθεια, Μάριο, πόσες ερωτικές περιπέτειες είχες? 2 αληθινές που μου αφήσανε σημάδια. Η Ντορίνα και η Έλενα. Η Ντορίνα ήταν ο έρωτας. Ο έρωτας. Όλοι έρωτας. Η Έλενα ήταν ο πυρετός. Η επιθυμία αυτής της πολυτέλειας που εμείς οι κακομύριδες οι φοιτητές δεν μπορούμε να πλησιάσουμε με τα λίγα λεπτά που έχουμε στην τσέπη μας και να τη μεθύσουμε με μια μποτήλια σαμπάνια. Και εσύ, Κάρλο? Εγώ την Έμα. Και καμιά 2-3 άλλες περαστικές. Άνευ σημασίες. Εσύ, Λεόνε? Εγώ καμιά. Ορίστε. Καμιά. Τώρα πια τι σημασία έχει? Μπορώ να σας το πω. Καμιά. Και αυτή η όμορφη ξανθιά κυρία. Δεν υπήρχε? Πώς υπήρχε? Μα μόνο στα όνειρά μου. Μα τότε τα διάβροχα, οι γραβάτες που αγόραζες, τα χρυσά γυαλιά. Ήτανε όλα για να σας κάνω να πιστεύετε. Και άμα εξαφανιζόσουν όλη την ημέρα και μας έλεγες πως ήσουν μαζί της?
Έμενα κλεισμένος μόνο στο δωμάτιό μου και διάβαζα. Καημένε, Λεόνε. Δυστυχώς. Το εξομολογούμε. Δεν αρέσω στις γυναίκες. Είναι η πιο θλιβερή, η πιο τρομερή διαπίστωση. Στις αρχές ξεγελιόμουν και σε κάθε μου αποτυχία ξανάρχιζα με περισσότερο θάρρος. Μα ύστερα, αφού έμεινα ώρες στις γωνιές να περιμένω, το πήρα απόφαση και παραιτήθηκα οριστικά. Από τότε οι περιπέτειές μου ήταν οι δικές σας περιπέτειες. Έζησα με αυτές και με αυτές τέλειωσα. Καλέ μου φίλε. Αισθάνομαι λυπημένος. Πολύ λυπημένος. Μα πού να πάρει οργή. Ας είμαστε τουλάχιστον εύθυμοι τις λίγες ώρες που θα μείνουμε ακόμα μαζί. Εμπρός λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο θα εορτάσουμε την πιο όμορφη μέρα της ζωής μας. Ευθυμία, φίλη μου. Ευθυμία. Πού είναι τα βιβλία σου, Μάριο? Εγώ έχω εδώ μερικά δικά μου. Δεν τα καίμε. Το είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου. Όχι, 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 όχι. Δεν αξίζει τον κόπο. Τώρα πια δεν με ενοχλούν. Ας τα αφήσουμε ίσια τα βιβλία. Εμείς θα φύγουμε από εδώ και θα γυρίσουμε στην επαρχία μας. Και τη θέση μας θα την πάρουν οι άλλοι φοιτητές που θα έρθουν. Και η Ντορίνα? Η Ντορίνα. Με καημένη μικρούλα. Έχω να της μιλήσω 2 μήνες. Ύστερα από εκείνη τη σκηνή που έγινε μεταξύ μας και αναγκάστηκα να αλλάξω σπίτι, δεν την ξανάδα. Και καθώς είχα άδικο, δεν ήθελα να τη ζητήσω συγγνώμη. Ποιος ξέρει. Μπορεί να έχει βρει κανένα άλλο φίλο. Ήτανε πολύ χαριτωμένη η κοπέλα. Και καλή. Πόσες φορές δεν με βοήθησε να διαβάσω. Αλλά ας μην τα συζητάμε τώρα αυτά. Της φέρθηκες όμως πολύ άσχημα. Ίσως. Καλύτερο όμως έτσι. Έλα. Έλα να τελειώσουμε τη βαλίτσα. Ναι, ναι, και ύστερα θα βγούμε να πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας γλέντι. Το κύκνιο νάσμα. Ωραίο κύκνο. Δεν λες καλύτερα το κοράκιο νάσμα. Πάω να ανοίξω. Καλημέρα σας. Γεια σου, Έμα. Κύριε Κάρλο, επειδή πήρες ένα δίπλωμα, νομίζεις πως δεν πρέπει να σε ξαναδούμε. Όχι, με συγχωρείς, Έμα, αλλά ήρθα να χαιρετήσω τον Μάριο και τον Λεόνα γιατί φεύγουν αύριο. Αλήθεια? Mm-hmm. Πολύ λυπάμαι. Σας αφήνουμε τις ευχές μας, Δεσποινής. Και όταν ο Κάρλο θα σας εγκαταλείψει, να μου το γράψετε. Αν έχατε πλάκα. Να την εγκαταλείψω. Κύριε Μάριο, κάτω στη σκάλα είναι κάποιο πρόσωπο που θα ήθελε να σας αποχαιρετήσει. Κάποιο πρόσωπο? Ναι. Ποιος είναι? Δεν μαντεύετε? Όχι. Ναι. Η Ντορίνα. Ναι, αυτή, μα δεν τολμούσε να ανέβει. Και γιατί δεν τολμά, να έρθει, να έρθει. Πηγαίνω να τη πω να έρθει και μετά θα τρέξει στο σπίτι μου. Έμα, δεν θα σε ξαναδώ απόψε. Όχι. Τότε αύριο. Ναι, συνηθισμένη ώρα. Εγώ σας χαιρετώ. Εντάξει, γεια. Γεια σου, Έμα. Γεια σου. Έλα, Ντορίνα. Ντορίνα. Κύριε γιατρέ. Ντορίνα, εσύ. Ήρθα για να σας φέρω. Μου μιλάς στον πληθυντικό, μικρή μου, Ντορίνα. Μάριο. Γλυκιά μου. Γλυκιά μου, πόσο καλή είσαι που ήρθες. Σε περίμενα, ξέρεις. Σε περίμενα, μικρή μου αγάπη. Ντορί. Και εμείς δεν είμαστε εδώ. Για μας τίποτα. Πώς είστε, κύριε Λεόνε, και εσείς, κύριε Κάρλο? Καλά, Ντορίνα, καλά. Χάλια, Ντορίνα, χάλια. Λοιπόν, έλα εδώ, κάθισε, πες μου, Ντορίνα. Όταν έμαθα πως έφευγες, δεν άντεξα πια. Ύστερα στη σκάλα με έπιασε ένας φόβος και ήθελα να γυρίσω πίσω. Έκανες πολύ καλά που ήρθες. Θα φύγω πιο ευχαριστημένος τώρα που σε είδα. Κι εγώ πρέπει να σας χαιρετήσω. Φεύγετε κι εσείς? Ναι. Μα για λίγο καιρό, ε. Ποιος το ξέρει. Λεόνε, έλα εδώ. Άφησε τους μόνους. Έφυγα 10 λεπτά πιο μπροστά πριν να πάω στη δουλειά μου για να σε δω. Άφησε με να σε κοιτάξω. Είσαι πάντα ίδια. Πάντα η αγαπημένη μου μουσίτσα. Τι είμαι απελπισμένη. Σοβαρά, γιατί? Γιατί φεύγεις? Και να σκεφτεί κανείς πως μπορούσαμε να είμαστε ευτυχισμένοι ακόμα 2 μήνες. Και εντούτοις. 2 μήνες που δεν σου μιλούσα, ήμουνα τόσο δυστυχισμένη. Κάθε πρωί περνούσα απέναντι από το σπίτι σου και έλεγα: τώρα θα ανεβώ επάνω και θα πέσω στην αγκαλιά του, να το γεμίσω φιλιά και θα με συγχωρέσει. Ύστερα έχανα το θάρρος μου και πήγαινα στη δουλειά μου με ένα σφίξιμο στην καρδιά. Το βράδυ έβλεπα το παράθυρό σου φωτισμένο και σε ένα σκυμμένο στο βιβλίο και παρηγοριόμουνα. Εγώ ήμουν εδώ και διάβαζα. Μα κάθε βράδυ, την ίδια πάντα ώρα, περνούσαν 2 νέοι κάτω από το παράθυρό μου και τραγουδούσανε: τα πάντα φεύγουν και δεν γυρίζουν. Εκείνη τη στιγμή σε σκεφτόμουν που δεν εννοούσες να γυρίσεις κοντά μου. Εγώ κάθε μέρα πήγαινα στο φωτογραφείο που έχουν τις φωτογραφίες των τελειοφύτων και κοίταζα τη φωτογραφία σου. Ο κόσμος που περνούσε με έσπρωχνε. Μα εγώ κοίταζα μόνο εσένα. Και τώρα φεύγεις. Ύστερα από λίγο θα βγάλουν και τη φωτογραφία σου από εκεί. Και εγώ τι θα κάνω? Θα σου δώσω μια φωτογραφία μου, τι θες? Ναι, ναι. Ποιος να το έλεγε πως είναι αυτοί οι ίδιοι που πριν από λίγο καιρό φαγωνόντουσαν. Δώσ' μου ένα τσιγάρο. Δεν έχω, Λεόνε. Μάριο, έχει τσιγάρο?
Όχι. Τότε πηγαίνω να πάρω και θα επιστρέψω αμέσως. Κάθε βράδυ που γύριζα από τη δουλειά μου, κοίταζα να σε δω. Μα τίποτα. Μάριο, τι το έχει. Μάριο, η μητέρα σου και ο πατέρα σου ανεβαίνουν τη σκάλα. Και τι θα κάνουμε με τον Ντορί. Τώρα τι θα κάνω, πού να πάω. Τι θα πει που θα πας. Θα μείνεις εδώ, δεν θα σε φάνε. Μάριο, βρες τα γρήγορα μια δικαιολογία. Θεέ μου, αν ήμουν σπουδαστής, θα είχα βρει χίλιες δικαιολογίες ως αυτή τη στιγμή. Κάνατε ωραίο περίπατο, Μανούλα. Α, πολύ ωραίο. Εξάλλου το Τωρίνο είναι τόσο όμορφο, παιδάκι μου. Κύριε γιατρέ, πρέπει να λες. Μάλιστα, γιατρός. Πώς μεγάλωσες, πόσο ομόρφινες. Του το ξανά πες. Μητέρα. Για να σε καμαρώσω ακόμα λίγο. Πραγματικά είσαι σωστός γιατρός. Το ύφος σου, ο τρόπος σου, όλα το φωνάζουν. Να σας γνωρίσω το φίλο μου. Είναι ο Κάρλο, ο δικηγόρος που σας έγραφε. Μάλιστα. Πήρατε κι εσείς το δίπλωμά σας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και η κοπέλα, ποια είναι? Η κοπέλα. Είναι μια μου συμμαθήτρια. Γιάτρισα. Συμφοιτήτρια. Μπα, γίνονται και οι γυναίκες γιατροί. Ναι, στη μευτική. Μα βέβαια, δεν το ξέρεις. Αλλά πού να το ξέρεις αφού δεν ανοίγεις ποτέ σου εφημερίδα. Δεσποινής, να σας γνωρίσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Είμαι πολύ ευτυχής, Δεσποινής, που σας γνωρίζω. Που γνωρίζω μια κοπέλα τόσο σπουδαία και μελετηρή. Μπράβο. Ο γιος μου μας έγραφε συχνά για σας. Α, ναι. Μα βέβαια. Και εγώ, Δεσποινής μου, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Μιλήστε μου για τις σπουδές σας. Για το Μάριο. Ναι, βέβαια, ο Μάριο. Μίλησε, πες κάτι. Ναι, ήταν πολύ καλός. Πραγματικά πολύ καλός. Ναι, και πώς τα καταφέρνετε που βλέπετε τόσους νεκρούς? Δεν σας κάνουν εντύπωση τα νοσοκομεία, τόσα αίματα? Τι να κάνω, αναγκαστικά βλέπετε. Και πού θα ειδικευθείτε, στη μευτική, χειρουργική ή στην παθολογία? Από λίγο στο καθένα. Η Δεσποινή προπαντός θα ασχοληθεί με τη φρενολογία. Βέβαια, με τη ναι, με αυτό το πράγμα θα ασχοληθώ. Είναι, ξέρετε, μια μελέτη πολύ διασκεδαστική. Μετρά τα κεφάλια, τι μέγεθος έχουν. Κατάλαβα. Από το μέγεθος του κεφαλιού εξαρτάται ο χαρακτήρας και η εξυπνάδα. Ποιος ξέρει τι μέγεθος έχει η κολοκύθα μου? 7 3/4. Και τώρα, μια και είμαστε εδώ σαν μια οικογένεια, πάρε, Μάριο, γιατρέ, αυτό το χρυσό ρολόι. Τώρα και 6 χρόνια στη μοναξιά μου εκεί κάτω στο χωριό, πολλές φορές το συζητούσα με τη μητέρα σου. Της έλεγα πως ήθελα να σου το δώσω όταν θα ερχότανε αυτή η στιγμή που νόμιζα πως δεν θα έφτανε ποτέ. Φοβόμουν πως θα πέθανα πριν να σε δω, γιατρό. Μα τώρα τι είναι αυτά που λες? Ω πατέρα, σε ευχαριστώ. Γιατρός, είδες πως γεμίζει η καρδιά? Αυτά είναι πράγματα που συγκινούν. Πες, γριά μου, μα τούτη την ώρα πρέπει να γελάς. Εσείς, Δεσποινής, το πήρατε το διπλωμά σας? Όχι ακόμα, γρήγορα όμως. Α, Μάριο. Γιατρέ, Καλά, ντε, άκουσα, γιατρέ, ναι. Λοιπόν, Μάριο, άκουσε, το πρωί ξέχασα να σου πω πως σου έφερα εκείνη την ωραία τούρτα με τα καρύδια που σ' αρέσει τόσο. Καημένη Μανούλα. Στο χωριό όλοι σε περιμένουνε πώς και πώς. Η ξαδέρφη σου κέντυσε ένα πορτοφόλι. Είναι ωραίο. Θαύμα, πολύ όμορφο. Θέλετε να αλλάξετε για να ξαλαφρώσετε λίγο? Ναι, βέβαια. Έτσι θα βγάλω κι εγώ την τούρτα από τη βαλίτσα για να προσφέρει στα παιδιά. Ναι, λοιπόν, εμείς θα πάμε πλάι στο άλλο δωμάτιο. Ναι, θα του συνοδεύσει εσύ, Λεόνε. Και βέβαια. Θα πάω κι εγώ μαζί του. Θα έρθω με αμέσως. Καλά, δεν θα φύγει ο γιατρός σου. Του καημενούλιδε. Πόσο είναι ευτυχισμένοι. Μα σας αφήνω μόνους. Φεύγεις? Πρέπει να φύγω. Μην ακόμα λίγο. Είναι αργά. Η μαμά μου με περιμένει. Πρέπει να φύγω. Τωρίνα, αύριο φεύγω. Θα με σκέπτεσαι καμιά φορά? Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα τη σκέφτομαι πάντοτε την Τωρίνα μου. Θα είναι η πιο αγαπημένη μου ανάμνηση. Και ούτε θα ξεχάσω ποτέ τα φιλιά μας, τους περιπάτους μας, την άνοιξη του Βαλεντίνο και το χειμώνα κάτω από τα υπόστεγα. Θυμάσαι πόσα φιλιά? Και πώς μας κοιτούσε ο κόσμος. Και εμείς που να δώσουμε σημασία. Θυμάσαι τις Κυριακές, τους περιπάτους μας στο λόφο επάνω. Και τα τραγούδια μας άμα κατεβαίναμε αγκαλιασμένοι. Σφιχτά αγκαλιασμένοι. Μάριο, γιατί φεύγεις? Γιατί έτσι πρέπει. Οι γονείς μου είναι γέροι. Ξοδέψανε τόσα για να με σπουδάσουν. Τώρα πρέπει να τους βοηθήσω. Μην φεύγεις, Μάριο, μην φεύγεις. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Έτσι νομίζεις, Τωρίνα μου?
Μα θα σου περάσει. Θα το δεις. Θα παντρευτείς ένα καλό παλικάρι, θα είσαι ευτυχισμένη και θα με ξεχάσεις. Άκου που σου λέω, αγάπη μου. Όχι. Θα με ξεχάσεις. Όχι, όχι. Αυτός που θα παντρευτείς θα σε αγαπάει πιο πολύ από μένα. Κι όσο ίσως δεν μπόρεσα εγώ να σε αγαπήσω. Ποιος ξέρει, ύστερα από κάμποσα χρόνια ίσως να ξαναειδωθούμε. Εσύ θα είσαι μαμά και μπορεί να μην με γνωρίσεις. Μην τα λες αυτά, Μάριο. Σε παρακαλώ, μην τα λες. Μα γιατί, Ντορή μου, γιατί. Δεν θέλω. Τι θα κάνω τώρα χωρίς εσένα? Ποιο θα βλέπω στο απέναντι μαγαζί να με περιμένει? Ο Μάριο, τι θα κάνω? Μη φύγεις. Μην κλαις, μωρό μου. Μωρούλη μου, μην κλαις. Μην κλαις. Θα σε θυμάμαι κάθε πρωί που θα ξυπνάω. Θα νομίζω πως θα σε βλέπω να περνάς μπροστά από την πόρτα μου και να μου λες: καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα. Κι όμως δεν θα φαίνεσαι πουθενά. Μην κλαις, Ντορίνα μου. Μην κλαις έτσι. Πού το ξέρεις αν δεν ξαναγυρίσω? Πες μου, θες να ξανάρθω? Θες, θα ξανάρθω. Όχι, όχι, μην το λες, γιατί οπωσδήποτε δεν είναι αλήθεια. Εσύ είσαι τώρα ένας γιατρός και εγώ είμαι μια φτωχή μοδιστρούλα. Έλα τώρα, κουτοκόριτσο, έλα τώρα, γιατί τα λες αυτά? Δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ μας. Νομίζεις πως δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα? Τα καταλαβαίνουμε όλες μας άμα είμαστε ερωτευμένες. Κι όμως στενοχωριόμαστε. Καλά, κοριτσάκι μου, καλά. Μη σκέφτεσαι όμως τώρα τίποτε. Έλα, σκούπισε τα λυπημένα σου ματάκια. Το όμορφά σου τα ματάκια. Και πήγαινε στο σπίτι σου, γιατί θα σε περιμένει η μητέρα σου. Πες πολλούς χαιρετισμούς στη μαμά Ρόζα και να μου γράφεις, μικρή μου. Να μου γράφεις. Νιάτα που περνούν, χαρές που φεύγουν, πόθη που γερνούν. Μικρό μου, έτσι είναι η ζωή, λουλούδι που φιλώνω. Μάριο. Τι θες? Θα ήθελα να σου δώσω κάτι που σου είχα υποσχεθεί. Τι? Ένα μικρό δωράκι που μπορεί να μην είναι τόσο όμορφο όσο της ξαδέλφης σου, μα είναι ένα πορτοφόλι με το μονόγραμμά σου. Ω, Ντορή. Στο κέντησα εγώ ίδια και θέλω να το κρατάς μαζί σου. Καλά, μικρή μου αγάπη. Αντίο, Μάριο. Καλό ταξίδι. Αντίο, Ντορή. Αντίο, αγαπούλα. Να μου γράφεις. Μα ναι. Βέβαια, χαρά μου. Θα σου γράφω. Αντίο, νιώτη μου. Αντίο. Σου φέρα λίγη τούτα, θες? Ναι. Έφυγε μικρή. Καημένο, Ντορή. Μην αρχίσουμε τώρα τις συγκινήσεις. Εμπρός. Ευθυμία. Ευθυμία. Σήμερα πρέπει να είσαι εύθυμος. 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 Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε την κωμωδία «Αντίο Νιάτα», τον Σάντρο Καμάζιο και Νίνο Χίλια. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνε: Δημήτρης Μαλαβέτας, Μάριο. Άννα Κυριακού, Ντορίνα. Ρίτα Μουσούρη, Μάμα Ρόζα. Νίκος Παπαναστασίου, Λεόνε. Τζούλια Αργυροπούλου, Έμα. Ντίνος Καρίδης, Κάρλο. Έλλη Βοζικιάδου, Έλενα. Αλέξης Μίγκας, Ερνέστο. Γιώργος Γεωγλερής, Τζοβάνι. Παμφίλη Σαντορινέου, Τερέζα. Γιώργος Νέζος, Αντώνιο. Η μετάφραση της κωμωδίας «Αντίο Νιάτα» ήταν της Ελευθερίας Ντάνου. Η μουσική επιμέλεια της Μαρίας Δραμητινού. Ρύθμισης ήχου Στέφανου Ευαγγελίου.
Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση. Thank you.